Φρίκοι συνεχίζουν να προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την κακοποίηση δύο νεαρών με νοητική υστέρηση από έναν 42χρονο άντρα στο Κερατσίνι. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης προέβαινε σε συστηματική κακοποίηση μιας 21χρονης και ενός 25χρονου σε απευθείας μετάδοση στο ίντερνετ με δεκάδες χρήστες να τον πληρώνουν αδρά για να παρακολουθήσουν τις επέσχυντες πράξεις του. Ο 42χρονος κακοποιούσε σωματικά, ψυχολογικά και σεξουαλικά τα δύο θύματα του, με τα βίντεο να φτάνουν σε αριθμό τα 554. Σημειώνεται ότι ο δράστης συνελήφθη μετά από ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, εξύβριση και μαστροπία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων. Τέλος, επισημαίνεται πως ο 42χρονος συνελήφθη την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, επ' στο σπίτι του, την ώρα που έκανε ζωντανή μετάδοση.